Κύριε Δαλιάνη, ως μέλος του Συλλόγου Φίλων Θεριατών και λοιπόν Ασθενών και λοιπόν Θεριατών, είδατε με σήμερα μία προσφορά σας στο Κέντρο Υγείας Άστρους. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτήν? Ναι, η πρόεδρος Μανάγλη Αρβανίτη και το Λοιπό Συμβούλιο αποφασίσαμε να κάνουμε κάποια δωρεά στο Κέντρο Υγείας λέω πανδημία, σε παρουσία του Υπουργού Μας Θύμησε, του Δημάρχου και του Πρόεδρου του Άστρους, του κ. Μπάλα. Κύριε Δαλιάνη, είσαστε και ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του Δήμου αυτή τη στιγμή και του Συλλόγου. Ποιες είναι οι επόμενες σας κινήσεις σχετικά με την προώθηση και του Άστρους? Υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς και δημότες της ευρύτερης περιοχής στην Αθήνα, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι πιο φανατικοί πατριώτες από τους εδώ, πιστεύω, και ειδικά λέω κορονοϊού στερήθηκαν 2 και 3 μήνες στην πατρίδα τους. Θεωρώ ότι ο Σύλλογος μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα στο προβολή του Δήμου και γενικά του Άστρους. Μείνατε και εσείς μακριά από το Άστρος λέω πανδημίας. Μπορούσα αναγκαστικά. Να έρθω, αλλά δεν ήθελα να έρθω. Παρ' όλα αυτά, όμως, βλέπαμε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από άλλες πληροφορίες που έχουμε ότι τρέχετε πολλά θέματα αυτή τη στιγμή. Σε συνεργασία με τον Δήμαρχο πάντα και κάθε μέρα στο τηλέφωνο. Προσπαθώ και εγώ να κάνω ό,τι μπορώ να κάνω περισσότερο για την περιοχή μου. Αγαπάω τον τόπο μου, αγαπάω αυτό το που κάνω, μου αρέσει ωραία εμπειρία και θεωρώ ότι και εγώ από τη μεριά μου μπορώ να βάλω ένα λιθαράκι για την καλυτέρευση του τόπου. Σας είδαμε και πολύ ευχαριστημένο με κάποια πράγματα εντός του Κέντρου Υγείας, όπως και το Azobox πίσω μας. Ό,τι γίνεται, γίνεται για το καλό. Είναι ευχής έργων που έχουμε τον Υπουργό από το χωριό μας και έναν Δήμαρχο που συνεργάζεται με τον Υπουργό και μια περιφέρεια η οποία βοηθάει και όλα βαίνουν καλώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, γεια σας.